Καλώ ήρθατε στο βίντεο μα αφιερωμένο στην αξιόλογη ζωή του Λεωνίδα, του θαραλέου βασιλιά τη Πάρτη. Από τη γέννησή του στην αρχαία Ελλάδα μέχρι τη θρηλυκή του στάση στη μάχη των Θερμοπυλών, ο Λεωνίδα έχει γίνει μια εμβληματική προσωπικότητα στην ιστορία, ενσαρκώνοντα το πνεύμα τη γενναιότητα, τη τιμή και τη θυσία. Γέννηση και νεολαία, ο Λεωνίδα, ο περίφημο παρτιά τη βασιλιά, γεννήθηκε γύρω στο 540 π.χ. στη Σπάρτη, μια αρχαία ελληνική πόλη -κράτος ω μέλο τη βασιλική οικογένεια Αγιάντ, γεννήθηκε σε θέση εξουσία και ευθύνη. Από νεαρή ηλικία, ο Λεωνίδα εκπαιδεύτηκε στο αυστηρό σπαρτιατικό στρατιωτικό σύστημα γνωστό ω Αγώγη. Υπό την καθοδήγηση ικανών εκπαιδευτών, έμαθε την τέχνη του πολέμου. Τη φυσική κατάσταση, την πειθαρχία και την ηγεσία. Οι Σπαρτιάτε έδωσαν έμφαση στη δύναμη, τη γενναιότητα και την πίστη στο κράτο και αυτέ οι αξίε διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του Λεωνίδα. Μεγαλώνοντα σε μια μιλιταριστική κοινωνία, του ενστάλλαξε μια βαθιά αίσθηση καθήκοντο και τιμή, προετοιμάζοντα τον για τι προκλήσει που θα αντιμετώπιζε ω πολεμιστή και βασιλιά. Η ανατροφή και η πρώιμη εκπαίδευση του Λεωνίδα έθεσαν τα θεμέλια για τα μετέπειτα επιτεύγματα του ω θρηλυκό στρατιωτικό ηγέτη. Ανάληψη στο θρόνο, ο Λεωνίδα ανέβηκε στο θρόνο τη Πάρτη γύρω στο 489 π.Χ., μετά το θάνατο του ετεροθαλού αδελφού του, Βασιλιά Κλεωμένη Πρώτου. Ω βασιλιά των Αγιάδων, ο Λεωνίδα κληρονόμησε την ευθύνη να ηγείται του σπαρτιατικού λαού και να προστατεύει τα συμφέροντά του. Η άνοδος του στην εξουσία δεν ήταν χωρί προκλήσει, καθώ υπήρχαν πολιτικέ εντάσει και αντιπαλότητες μέσα στη σπαρτιατική κοινωνία. Περσική εισβολή Ο Λεωνίδα πρώτο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην περσική εισβολή ω βασιλιά τη Σπάρτη. Όταν ο Πέρση βασιλιά Ξέρξης πρώτο ξεκίνησε να κατακτήσει την Ελλάδα το 480 π.χ., ο Λεωνίδα αναγνώρισε την επικείμενη απειλή και ανέλαβε αποφασιστική δράση για να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Στη μάχη των Θερμοπυλών, ο Λεωνίδα οδήγησε μια μικρή ομάδα Σπαρτιατών πολεμιστών, μαζί με αρκετέ χιλιάδε Έλληνε συμμάχου, για να κρατήσει το στενό πέρασμα των Θερμοπυλών ενάντια στον τεράστιο Περσικό στρατό, Παρά το γεγονό ότι ήταν πολύ λιγότεροι σε αριθμό, ο Λεωνίδα και οι άνδρες του επέδειξαν εξαιρετικό θάρρο, πειθαρχία και στρατιωτική ανδρεία υπό τι διαταγέ του Λεωνίδα. Οι Σπαρτιάτε πολέμησαν με απαράμιλη δεξιοτεχνία και αποφασιστικότητα. Ο σχηματισμό τη φάλαγκα του, στον οποίο οι βαριά οπλισμένοι στρατιώτε σχημάτιζαν ένα σφιχτά δεμένο τείχο από επικαλυπτόμενε ασπίδε, αποδείχτηκε μια τρομερή άμυνα ενάντια στην περσική επίθεση. Ο ίδιο ο Λεωνίδα πολέμησε στην πρώτη γραμμή, αποτελώντα παράδειγμα γενναιότητα και εμπνέοντα του άνδρε του να πολεμήσουν με ακλόνητη αποφασιστικότητα. Για τρει ημέρε, ο Λεωνίδα και οι πολεμιστέ του κράτησαν τη θέση του, προκαλώντα μεγάλε απώλειε στι περσικέ δυνάμει. Η αντίστασή του επέτρεψε στι υπόλοιπε ελληνικέ πόλει κράτη να συγκεντρώσουν το στρατό του και να προετοιμαστούν για τη μεγαλύτερη σύγκρουση που είχε μπροστά του. Η ηγεσία του Λεωνίδα και η Ανδρία των Σπαρτιατών έγιναν εμβληματική τη ελληνική αντίσταση ενάντια στην περσική επιθετικότητα. Ωστόσο, παρά τι γενναίε προσπάθειε του, οι Σπαρτιάτε τελικά κατακλείστηκαν από τον τεράστιο αριθμό του περσικού στρατού. Ο Λεωνίδα και οι άνδρε του περικυκλώθηκαν, και παρόλο που πολέμησαν μέχρι τον τελευταίο άνδρα, τελικά ιτήθηκαν. Ο ίδιο ο Λεωνίδα χάθηκε στο πεδίο τη μάχη, αλλά η θυσία του και η γενναιότητα των πολεμιστών του άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στην ελληνική ιστορία. Κληρονομιά, η υπεράσπιση των θερμοπυλών υπό την ηγεσία του Λεωνίδα λειτουργήσε ω κραυγή εισπύρωση για τι ελληνικέ πόλει κράτη, ενώνοντα τι ενάντια στου Πέρσε εισβολή. Έδειχνε το ακλόνητο σπαρτιατικό πνεύμα, τη δέσμευσή του για τιμή και την προθυμία του να δώσουν τη ζωή του για το μεγαλύτερο καλό. Η ηρωική στάση του Λεωνίδα και των πολεμιστών του έγινε σύμβολο αντίσταση και ενέπνευσε τι μελλοντικέ γενιέ στην επιδίωξή του για ελευθερία και ανεξαρτησία. Σα ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μα σε αυτό το ταξίδι στην εξαιρετική ζωή του Λεωνίδα, του θρηλυκού σπαρτιά τη Βασιλιά. Από το ταπεινό ξεκίνημα του μέχρι την ηρωική του στάση στη μάχη των Θερμοπυλών, ο Λεωνίδα ήταν η επιτομή των αρετών του θάρρου, τη ηγεσία και τη ακλόνητης αφοσίωσης στην πατρίδα του.